Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Εγώ ίσα που πρόλαβα να ετοιμάσω και ένα μικρό δειγματάκι να σας εξηγήσω πώς θα κάνουμε το σημερινό τοπάκι μας, το οποίο φοράει η όμορφη Θεοδωρούλα μας με το νήμα το 8. Καλησπέρα. Πιο νωρίς, να μην μου κουράζεστε, για να μην σας πηγαίνω μέχρι τις 12 το βράδυ. Τι κάνετε, τι πλέκετε? Αρχίσατε πολύ, βλέπω τις κουβέρτες. Τις τελευταίες μέρες παραγγέλνετε πάρα πολλές κουβέρτες για τις καλαθούνες, τους ξύλινους σπάτους. Πολλά. Λοιπόν, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είχα μία σκέψη λοιπόν και θέλω να μου γράψετε και εσείς σε σχόλια και πιστεύω όλες θα μου γράψετε ναι. Σε κάθε live να σας κάνω κάποιο δωράκι. Πιστεύω ότι θα συμφωνείτε, γιατί πάρα πολλές μου το έχετε πει εδώ και καιρό και έτσι σκέφτηκα να σας κάνω κάποια δωράκια σε κάθε live, αλλά θα κάνω για να είμαι δίκαιη σε μία κοπέλα και κάθε φορά είναι διαφορετική. Δεν θα δίνω στις ίδιες και στις ίδιες, έτσι. Το πώς θα βγαίνει η κοπέλα η οποία θα δίνω κάποιο δωράκι θα σας το πω, θα το σκεφτώ το Σάββατο Κύριακο και από Δευτέρα θα σας πω. Και από την επόμενη εβδομάδα θα δίνουμε. Τέλειωσε ο σασμός, δεν βλέπω κανένα σύριαλ να σας πω την αλήθεια, έρχομαι στο σπίτι, την ανοίγω καμιά φορά, καμιά φορά ξεχνώ να την ανοίξω κιόλας. Ίσα ίσα για να κάνει λίγη φασαρία. Γεια σου μαράκι μου. Καλησπέρα. Λοιπόν, η Αθανασία που μπήκε μέσα τώρα ξενοχρήστου είναι αυτή που έκανε το μπουστάκι. Και όταν είπα ότι θα κάνω το μπουστάκι σήμερα, προχθές που ήταν στο μαγαζί, αυτό εδώ που φοράει η Θεοδώρα, δεν το θυμόταν ότι το έκανε αυτή. Δεν θυμάται τι έχει πλέξει. Πλέκει τόσα πολλά το κορίτσι μου και με βοηθάει πάρα πολύ. Και γενικά ευχαριστώ πολύ πολλά από τα κορίτσια στο Κιλκής, οι οποίες με βοηθάνε για να μπορείτε εσείς να έχετε live, γιατί δεν θα μπορούσα, όπως το έχω πει πολλές φορές. Αυτά είναι ο Παναγιώτης με το βουισκάκι με βλέπει. Γεια σου Παναγιώτη. Λοιπόν, δεν θα μπορούσα να τα πλέξω όλα αυτά και να έχουμε τόσο live, έτσι. Λοιπόν, σας ετοιμάζω 1, 2, 3 καινούργιες τσάντες. Τη μία μου την έπλεξε η Ρέα. Τις δύο μου τις έπλεξε η Ρέα για τα επόμενα live και τη μία μου την έπλεξε η Νίκη. Έτσι. Λοιπόν, να την κοινική μας. Καλώς την. Γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε αρκετές. Σας λέει να μας δίνετε έναν αριθμό. Βάσει τη σειρά. Ναι, μπορούμε και αυτό να το κάνουμε. Αλλά επειδή θέλω να είμαι δίκαιη, θα σκεφτώ κάτι που μπορούμε να το κάνουμε σωστά. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα πω, ας πούμε, η πρώτη που θα μπαίνει. Έτσι. Γιατί και έχω και μια καθυστέρηση εγώ. Εσείς βασικά μου βλέπετε 10 δευτερόλεπτα μετά από ότι βλέπω εγώ. Το έχω δει πολλές φορές αυτό στο live που κάνουμε στο μαγαζί, ότι υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Θα σκεφτώ έναν τρόπο τον οποίο δεν είναι δίκαιος για όλες, για να μην έχουμε κάποιες παρεξηγήσεις. Έτσι. Η Σούλα, χαίρομαι πολύ Σούλα που μου λες αυτό το πράγμα. Μου φτάνει και με περισσεύει. Λέει, δώρα είναι αυτά που μας κάνεις και μας δείχνεις. Μακάρι να βοηθήσω κι εγώ, αλλά είμαι μακριά. Μακάρι να ήσασταν πιο κοντά, θα βοηθούσατε όλες, το ξέρω. Λοιπόν, να πω χαιρετίσματα επίσης στη Σοφία, δεν ξέρω αν με βλέπει τώρα, με δει μετά, την οποία με γνώρισε στο IKEA στο ταμείο. Ναι, και μου λέει εσύ είσαι, η Ανίτα. Λοιπόν, φιλάκια. Και σε όσες φίλες με έχετε δει το τελευταίο καιρό έξω και μου στέλνετε μηνύματα στην Αθήνα που είχα πάει για λίγες μέρες και δεν το είχα πει σε κανέναν. Όχι Αθήνα βασικά, είχα πάει Λούτσα για μερικές μέρες να δω την ξεδέφη μου, την οποία είχα να τη δω 15 χρόνια και δεν μετακινήθηκα εκτός της Λούτσας, μόνο και μόνο γιατί φοβάμαι γενικά, λόγω της κατάστασης, να μην έχω πολλές επαφές. Και να, δεν θέλω να κυκλοφορώ βασικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ξέρετε εσείς. Ήταν και λίγο για ξεκούραση και έτσι προσπάθησα λίγο να το απολαύσω. Λοιπόν, και στις φίλες που με είδαν εκεί και κάποιες με μιλήσαν, κάποιες με στείλαν μηνύματα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Και στις ηλικιωμένες κυρίες, οι οποίες δεν μπορείτε να γράψετε στο live. Πάρα πολλές με παίρνουν τηλέφωνο και μου λέτε, δεν ξέρω να σου γράψω τα live, να σου πω μια καλησπέρα.
Μη στεναχωριέστε, σημασία έχει η συμμετοχή σας. Εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα λοιπόν θα δείξουμε το μπουστάκι που είδατε στη φωτογραφία. Τώρα εδώ στα χέρια μου δεν θα φαίνεται πολύ ωραίο. Το οποίο είναι, το φοράει η Θοδώρα μας η όμορφη. Είναι από πίσω, τώρα δεν ξέρω αν το καταλάβετε, θα το δείξω στο τραπέζι, σε στυλ κορσέ. Και γενικά εγώ αυτά τα συμπαθώ όταν είναι σε κορσέ από πίσω, γιατί μπαίνουν σε μεγέθη και προσαρμόζονται. Και επίσης δεν σας δυσκολεύει να το φτιάξετε εσείς, γιατί δεν χρειάζεται να βάλετε φερμουάρ. Τώρα, αν πιάνουν τα χέρια σας και είσαστε προκομμένες, μπορείτε να βάλετε και φερμουάρ και να είναι ακόμα πιο σταθερό πάνω στο σώμα σας, έτσι. Αυτό είναι πάνω στο σώμα της Θοδώρας μας, η οποία θα σας πω λίγο τις περιμέτρους κτλ. Το σχέδιο σας, σχέδιο, το κυρίως σχέδιο είναι πανεύκολο. Λοιπόν, θα ξανακατεύω Αθήνα, μη στεναχωριέστε και θα σας ενημερώσω την επόμενη φορά. Σύντομα θα κατέβω. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως το βλέπω. Έχουμε κάποιες εκθέσεις γι' αυτό. Θα δούμε, θα σας ενημερώσω. Μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, θα σας πω τις διαστάσεις. Το σχέδιο μας είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι με ποδαράκια. Το δύσκολο κομμάτι που κάποιος θεωρείται δύσκολο είναι αυτό που γίνεται εδώ με το φρουφρού, το οποίο το έχετε δει πολλές σε πολλά τέτοια στυλ. Θα σας πω λοιπόν τις αυξήσεις που θα κάνετε. Έχω κάνει ένα πολύ μικρό δειγματάκι, σα ίσως να σας δείξω και πώς θα πιάσετε πάνω σε αυτό το δείγμα την κλωστή σας, για να μην δυσκολεύεστε. Λοιπόν, ορίστε, μην γράφετε να πάω ταξίδια, ρε Βέκα, διαμαρτύρεται. Γράφει, άσε τα ταξίδια. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτάκι να φέρω και το άλλο το νήμα. Λοιπόν, το άλλο μας νήμα είναι αυτό το πολύχρωμο. Εμένα μου άρεσε αυτός ο συνδυασμός, μονόχρωμο με πολύχρωμο. Κάτι έχω τώρα μπροστά μου και δεν βλέπω. Α, εντάξει. Λοιπόν, πολύχρωμο έτσι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και είναι το πιο εύκολο τοπάκι που μπορείτε να φτιάξετε ever. Το μόνο που θέλετε είναι περίμετρο στήθους, εντάξει. Ύψος πόσο θέλει η κοπέλα από τη μασχάλη της και κάτω, για να ξέρετε τι διαστάσεις θα κάνετε. Και η τυράντα και τα λοιπά θα σας εξηγήσω πώς γίνεται. Είναι πάρα πολύ εύκολο, εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε, γιατί πήγε και 32. Λοιπόν, γεια σου Νίκη μου, έχω καιρό να σε δω. Εκτός αν βγάφεις και εγώ δεν σε βλέπω. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, γυρίζουμε. Ένα λεπτάκι, να ανοίξουμε και το φως. Για να βλέπουμε καλά. Οπα, γιατί δεν ανάβει το φως μου. Ωραία. Εκεί, εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτό είναι εδώ το τοπάκι μας. Θα σας δείχνω το μισό το κομμάτι, γιατί όλο για να σας το δείξω πρέπει να σηκώσω έτσι. Εντάξει, το βλέπετε. Όταν φοριέται είναι πολύ πιο ωραίο, εννοείται. Πάντα εδώ πέρα στις κάμερες και στις φωτογραφίες ένα πλεχτό μόνο του είναι αλλιώς, εντάξει. Λοιπόν, όλη στην αρχή που πλέξαμε κάναμε φρουρ κατά λάθος. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους όσους μπαίνουν τώρα. Λοιπόν, τα νήματα που χρησιμοποιούμε, όπως σας έχω πει, είναι το 8 και η κωδική που έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ είναι το 1270 και το 12404. Αυτό είναι το Mate, το Multi Mate, το οποίο έχει και λίγο ακριλικό, αλλά επειδή είναι δίχρωμο μας αρέσει και το συνδύασα αυτούς τους δύο συνδυασμούς. Είναι το Cotton 8 και το Mate. Εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, δεν λέω τα ονόματά σας τώρα γιατί είσαστε πολύ που γράφετε. Λοιπόν, τώρα θα σας πω λίγο τις διαστάσεις για αυτό το συγκεκριμένο. Θα σας μετρήσω εκατοστά. Αρχικές αλυσίδες έχουμε 103, πλέκεται κυκλικά. Δηλαδή τι εννοώ, κάνουμε ένα μακρόστινο κομμάτι, πηγαίνουμε και ερχόμαστε εννοείται, έτσι. Αλλά είναι το υπερίμετρο του στήθους της κοπέλας, έτσι. Λοιπόν, τώρα θα σας μετρήσω και σε εκατοστά. Είναι 36 και 36, 60, 6 και 6, 12, ένα λεπτό γιατί είναι και η ώρα δύσκολη.
72 εκατοστά, εντάξει, περίμετρος. Εγώ εδώ πέρα έχω βάλει και ένα περιθώριο που είναι το κορδονάκι μου εδώ. Εάν θέλετε εσείς να το κάνετε μεγαλύτερο, κάνετε αντίστοιχες αλυσίδες, δεν έχει πόσο κτλ. Απλώς να σας πω γενικά κάτι για τα βαβακερά νήματα. Επειδή τα βαβακερά νήματα τα βάζουμε και τα βγάζουμε πάνω μας, ανοίγουν λιγάκι, ξεχυλώνουν, καλό είναι να πλέκετε είτε με πικρό βελονάκι, έτσι, είτε να το κάνετε λίγο πιο στενό γιατί θα ανοίξει. Απλώς στο συγκεκριμένο όπως σας είπα, επειδή από πίσω το έχουμε κάνει σε στυλ κορσέ, βλέπετε πώς είναι, έχουμε περάσει ζικ-ζακ το νήμα, έτσι, και το δένουμε εδώ κάτω, εδώ με τα δύο, το δένουμε όσο θέλουμε. Εγώ είχα αφήσει εδώ τώρα λίγο παραπάνω για σιγουριά, γιατί φοβόμουν να μήπως η Θεοδώρα είναι κάτι στενό, έτσι. Η Θεοδώρα ήρθε σχεδόν ακριβώς το ίδιο πάνω της, δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, επομένως, θα ξεκινήσω λέγοντας τι κάνουμε. Παίρνω ένα άλλο χρώμα νήματος. Θα δείξω λίγο την αρχική πλέξη, η οποία δεν είναι κάτι δύσκολο, απλώς για κάποιες κυρίες οι οποίες είναι αρχάριες. Θέλουμε να το έχουμε ολοκληρωμένο, 2,5 νούμερο βελονάκι. Εγώ επειδή πλέκω σε χαλαρά, εάν εσείς πλέκετε σφιχτά, βάζετε και τριάρι, εντάξει. Εγώ επειδή έχω θέματα ενότητα στο χέρι μου και δεν μπορώ να σφίγγω, παίρνω πάντα μικρότερο βελονάκι. Λοιπόν, τώρα αυτό το κωδικό, αν αρέσει σε καμία, είναι το 1230, το Fuchs, που κάναμε την καρδούλα, νομίζω κάτι είχαμε κάνει και δεν το είχα εδώ τώρα ξεκινημένο. Λοιπόν, η πρώτη σειρά μας θα είναι οι 103 αλυσίδες, δεν θα κάνω εγώ 103 αλυσίδες, τώρα θα κάνω λίγες, και στην πρώτη σειρά θα κάνετε άριχτα, εντάξει. Και μετά από την πρώτη σειρά, καλησπέρα, καλησπέρα, θα αρχίσετε να κάνετε τα ποδαράκια. Επομένως, ξεκινάμε και κάνουμε αλυσίδες. Επίσης καλό είναι στην πρώτη σειρά να πλέκετε λίγο χαλαρά για να μπορείτε μετά εύκολα να μπείτε και επίσης να μην σας τραβάει και το πλεχτό. Okay. Κάνουμε αλυσίδες αρκετές και τώρα, εφόσον είναι να κάνουμε περίμετρο για medium με large, νομίζω είναι η Θεοδώρα, δεν κάνω λάθος, είπαμε ότι κάνουμε 103, εσείς θα δείτε πόσο είναι η περίμετρος. Αφήνουμε μια θηλιά και πάμε στη δεύτερη προς τα πίσω. Καλησπέρα. Άριχτα κάνουμε στην πρώτη σειρά. Έτσι. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. 8. Κάνετε εσείς όσες θέλετε. Πιάνουμε πάντα από κάτω, να μην μας ξεχυλώνει. Όχι επάνω, από κάτω, έτσι. Και πλέκουμε την πρώτη μας σειρά με άριχτα και αυτό το κάνουμε για να γίνει πιο σταθερή η πρώτη σειρά. Και θα σας πω και πόσο θα το πάτε ύψος, σύμφωνα με αυτό που έχω κάνει εγώ. Αλλά από εκεί και πέρα το βλέπετε κι εσείς πόσο θέλει η κοπέλα. Ή εσείς πόσο θέλετε το κάνετε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βλέπω από Χίο, από Κέρκυρα, από Αθήνα. Καλησπέρα σας. Κάποιες περιοχές δεν τις είδα. Είδα και τη Λούτσα, εννοείται. Έγραψε κάποια κυρία. Λοιπόν, εδώ επειδή το πλέξα λίγο σφιχτά, θα το πάρω έτσι χαλαρά. Okay. Και τώρα, για να πάμε στην επόμενη σειρά μας, που από εδώ και πέρα θα πλέκουμε μόνο ποδαράκια. Πλέκουμε δύο αλυσίδες, γυρίζουμε το πλεχτό, έτσι. Η Ιωάννα λέει τα πλέκει για δωράκια, γιατί όχι. Εντάξει, και παίρνουμε κλωστή και ξεκινάμε ένα ποδαράκι στο καθένα. Ξαναλέω ότι εγώ κάνω δείγμα τώρα, ίσα ίσα για να σας δείξω τις πλέξεις, κάποιες και οι κοπέλες οι οποίες είναι αρχάρες. Okay. Ένα ποδαράκι στο καθένα, πλέκουμε. Όσο πιο μικρό βελονάκι βάζετε, τόσο πιο γεμάτη γίνεται η πλέξη σας, εντάξει. Μπορώ δηλαδή εγώ, αν θέλω να το κάνω ακόμα πιο γεμάτο, να βάλω και διάρρη βελονάκι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Από Ρόδο, γεια σας, καλησπέρα. Ποδαράκια. Τώρα εδώ κάτι έχω κάνει, πήρα την κλωστή μου. Εντάξει.
Πλέκω με 2,5. Γενικά εγώ δεν τα πολύ συμπαθώ τα λεπτανήματα και λεπτά βλουνάκια. Τώρα πλέκω ένα φόρεμα για μια κυρία, το οποίο την είπα θα το φωτογραφίσω και πάνω μου. Και γι' αυτό αυτό το διάστημα λίγο το χέρι μου, σας έχω πει ότι κουράζεται. Αλλά το έβαλα πείσμα να το τελειώσω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και πλέκουμε τώρα. Μου ήρθε το μυαλό ότι υποσχέθηκα σε μία φίλη να της κάνω πορτοφουλάκι, τώρα που είπα ότι πλέκω ένα φόρεμα και δεν το έκανα. Θα το κάνω όμως, εντάξει, έχουμε ακόμα μέχρι την Κυριακή που είναι να της το δώσω. Μανίκι σε φόρεμα. Μανίκι σε φόρεμα, εννοείς κάτι το οποίο να είναι δαντελωτό, Ευγενία? Αν εννοείς αυτό, πάρε με αύριο ένα τηλέφωνο, να σου πω. Ρώτησε κάτι Αντωνία, ένα λεπτάκι να δω τη ρώτησε Αντωνία, να με αφήνει να πάω προς τα πίσω, με συγχωρείτε. Ιωάννα, Αναστασία, τον Αχερινή Βιτάλο λέει. Τη ρώτησε η Αντωνία, κάτι άλλο δεν βλέπω. Η Ρεβέκα μας, η Χριστοφόρο, έχει φτάσει Κύπρο. Και αυτό από το μπουστάκι, το σετ, να δω λίγο. Αυτό να δω. Δεν μπορώ να πατήσω Αντωνία. Α, λοιπόν, πρέπει και αυτό από το μπουστάκι στο σετ να το κάνουμε πιο στενό από κάτω από το στήθος. Το συγκεκριμένο δεν χρειάζεται. Τώρα, αν θέλετε το κάνετε εσείς πιο στενό, επειδή ξεκινάμε από κάτω προς τα πάνω σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε καθώς ανεβαίνετε να κάνετε 5-6 σειρές, Αντωνία, και μετά να μαζέψετε λιγάκι αν θέλετε, αλλά μετά πρέπει να αυξήσετε όταν πάτε στο στήθος. Εμείς πάνω στην, Θοδώρα, επειδή έχουμε βάλει και το κορσέ από πίσω και το σφίγγουμε όπως θέλουμε, ήρθε ακριβώς, δεν χρειάζεται και να στενέψουμε κάτι. Επομένως δεν είναι απαραίτητο, να ξέρεις. Εντάξει, ευχαριστώ για την επισήμαση. Καλά έκανες και μας το είπες. Λοιπόν, αυτά, γιατί κόλλησαν τα σχόλια τώρα. 2 αλυσίδες στον αέρα, γυρίζουμε. Και τώρα από εδώ και στο εξής, 2 αλυσίδες ποδαράκι στο καθένα. Εντάξει, να πω ότι χρειάζεται για medium ένα κουβάρι από το ένα νήμα και ένα από το άλλο. Αν πάμε προς το large, καλό είναι να πάρετε και ένα δεύτερο κουβάρι για σιγουριά. Γιατί παίζει ρόλο και σε τι ύψο το κάνετε. Αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο μπορεί να γίνει ακόμα και μπλουζάκι, δηλαδή το κάνετε μπλουζάκι σε ίσια γραμμή μακρύ και να κάνετε αυτό το βολάν και από κάτω μέχρι πάνω ή από το στήθος σας και πιο πάνω, εντάξει, όπως νομίζετε. Η Θοδώρα, άμα δείτε, δεν είναι πολύ κοντά το μπλουζάκι. Θα σας ανεβάσουμε και άλλες φωτογραφίες που βγάλαμε τη Θοδώρα για να τις δείτε. Την Κυριακή θα είμαι στην όμορφη Καβάλα και Δευτέρα μάλλον. Επομένως δεν θα έχουμε live τη Δευτέρα, να ξέρετε. Τώρα δεν ξέρω αν έβαλα κάτι στο πρόγραμμα, θα το δω. Να μην το ανεβάσουμε και σας μπερδέψουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζετε και ανεβαίνετε μέχρι το ύψος που θέλετε. Τώρα θα σας πω πόσες σειρές είναι αυτό που κάναμε στη Θοδώρα και πόσο ύψος, για να υπολογίσετε κι εσείς αν σας βολεύει σαν ύψος. Εντάξει. Λοιπόν, από εδώ μέχρι εδώ είναι στα 24 εκατοστά ύψος και σειρές είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 σειρές, 24 εκατοστά. Τόσο, ένα εκατοστό και ένα εκατοστό μία σειρά είναι. Ναι, και όμως, σχεδόν 24 μισό. Έτσι.
Λοιπόν, επομένως είναι 24 εκατοστά, έτσι, 24, 24 μισό, 24 σειρές σε μία σειρά που έχουμε κάνει άριχτα. Το φάρδος διαστάσεις, είπαμε πριν, είναι 72 εκατοστά γύρω-γύρω, 103 αρχικές αλυσίδες. Πλέκουμε, πλέκουμε με βελονάκι νούμερο 2,5 ή 3 ανάλογα. Λοιπόν, ό,τι μου γράφει θα τα δω μετά, εντάξει, για να μην μπερδέψω λίγο αυτά που λέω τώρα, με συγχωρείτε. Λοιπόν, και τώρα θα εξηγήσουμε λιγάκι το πιο βασικό σημείο, θα σηκώσω λίγο πιο ψηλά, για το πώς θα υπολογίσετε, σε ποιο σημείο ξεκινάτε αυτό το βολάν, και θα εξηγήσουμε και για το βολάν. Έχω κάνει ένα μικρό κομμάτι εδώ, για να σας εξηγήσω πώς γίνεται το βολάν. Λοιπόν, έρχεστε και μοιράζετε στη μέση το πλεχτό σας, δηλαδή έτσι όπως είναι. Έρχεστε και το διπλώνετε. Να πάρω λίγο αυτό από εδώ να μην απλεί. Ποτάκι. Έρχεστε λοιπόν εδώ και το διπλώνετε στη μέση και παίρνετε αυτά τα σημαδάκια που έχουμε. Όσοι δεν έχετε, μας ζητάτε να σας δώσουμε, έτσι. Και το βάζετε εδώ στο κέντρο. Οκ. Και ξέρετε ότι αυτή είναι η μέση σας. Λοιπόν, εδώ στο κέντρο λοιπόν, εγώ έχω αφήσει 6 θηλιές. Εντάξει, εγώ θα σας πω τις θηλιές που έχουμε αφήσει στο δικό μας, εντάξει. Λοιπόν, κάτι ρωτήσατε εδώ τώρα, αλλά δεν βλέπω εγώ τα σχόλια. Μπορεί να γίνει και πιο μακρύ βεβαίως. Λοιπόν, άφησα 48 αλυσίδες από εδώ ή ποδαράκια ή θηλιές, όπως θέλετε πέστε τες, 48 από την άλλη πλευρά και 6 στο κέντρο, εντάξει. Επομένως, στις 49 θηλιά αρχίζω και βάζω την κλωστή μου και πλέκω αυτό το κομμάτι, το οποίο θα σας δείξω πώς πλέκεται στο μικρό κομμάτι, εντάξει. Λοιπόν, κάτι που είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ βολικό, σας το πω σαν γνώμη, είναι όταν ήθελα να κάνω αυτό το κομμάτι, τι έκανα εγώ. Αυτό που έκανα για να βγω σωστή είναι, πρώτον και κύριο, έβαλα εδώ δεξιά και αριστερά σημαδάκια πάνω στη θοδώρα που θέλω να είναι τη ράντα μου. Ή διαφορετικά, πάρτε ένα μπλουζάκι και δικό σας ακόμα, ένα φανελάκι δικό σας, το οποίο μπορεί να είναι πιο μικρό, πιο στενό, μένει για μια δυνατή κοπέλα. Βάλτε κάτω το φανελάκι σας και δέστε σε ποιο σημείο πρέπει να είναι το βολάν εδώ να τελειώσει για να μπει εδώ η, πώς το λένε, η τυράντα, στο πούμε, έτσι. Λοιπόν, και επίσης αυτό που κάνουμε πρώτα απ' όλα είναι ερχόμαστε και φτιάχνουμε από εδώ την τυράντα, δηλαδή υπολογίζουμε σε ποιο σημείο θέλουμε να είναι. Τώρα από εδώ από το κέντρο, για να υπολογίσετε, σκεφτείτε ότι είναι, ένα λεπτό θα σας πω τώρα, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Στο κέντρο έχει 38 ποδαράκια ή 38 θηλιές και νες. Δηλαδή καθώς ανεβαίνετε, οι 6 γίνονται 38. Ωραία. Κάτι λοιπόν που είναι πολύ εύκολος τρόπος. Η Σοφία με βλέπει. Ήρθε προχθές η Σοφία, η Πάπα που λέει εδώ, και μου λέει, Ανίτα, δεν μπορώ να δω τα βίντεο σου. Και παίρνω το κινητό της και κάνω αυτή τη ρύθμιση που σας ανεβάζω συνέχεια να κάνετε στα κινητά σας και στα τάμπλετ σας, στις 3 γραμμούλες, εκεί που λέει ακολουθείτε να μπείτε πάνω-πάνω, εντάξει. Και από τώρα της έρχεται ειδοποίηση. Λέω, θα μου γράψει, λέω, μόλις ήρθε ειδοποίηση, να είμαστε σίγουροι. Νόμιζε ότι δεν με βλέπει, γιατί εγώ δεν την έχω κάνει κάτι, ή ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, είναι η ρύθμιση του Facebook, να ξέρετε. Λοιπόν, γι' αυτό και σας ανεβάζω συνέχεια αυτό το βιντεάκι για να το μάθετε. Έτσι όπως είναι, κάτι που έκανα εγώ είναι το εξής. Θα σηκώσω λίγο πιο δίπλα για να σας βγει σωστά αυτό το στραβό κομμάτι που κάνω. Ήρθα και το δίπλωσα έτσι στραβά, έτσι. Εδώ, και τι έκανα, πήρα από αυτά τα σημαδάκια που σας είπα, τα οποία είναι πολύ πρακτικά, έτσι, και ήρθα και έβαλα σημαδάκια, δηλαδή είπα θέλω να φτάσω εδώ, έβαλα εδώ ένα σημαδάκι, πριν πλέξω το κομμάτι, έτσι, έβαλα στη μέση ένα σημαδάκι και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγετε καθώς πλέκετε, εντάξει. Λοιπόν, επίσης, το πιο βασικό είναι ότι πρώτα κάνουμε, βάζουμε εδώ την κλωστή μας, εδώ πέρα, στο σημείο που θέλουμε, και ξεκινάμε και κάνουμε τις αλυσίδες. Λοιπόν, εδώ πόσες αλυσίδες βάλαμε εμείς, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42, 44, 46, 48. 48 αλυσίδες. Άρα τι κάνετε. Βάζετε την κλωστή σας εδώ. Θα δείξω λιγάκι τώρα. Εντάξει. Απτάκι. Θα ξυλώσω λίγο αυτό. Και θα το δείξω πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι πέστε ότι είναι αυτό που πλέκουμε. Έτσι. Λεπτάκι. Έχετε πιάνετε εδώ την κλωστή, κάνετε μια θηλιά. Θα κάνετε δηλαδή πρώτα τις δύο τις τυράντες, οι οποίες θα φτάνουν μέχρι το πίσω κομμάτι. Τώρα εγώ αυτό είναι μικρό το κομμάτι, απλώς για να δείξω πώς το κάνουμε. Ξεκινάμε εδώ, μπαίνουμε στη θηλιά που θέλουμε. Έτσι εδώ, στενεύουμε λίγο αυτό εδώ για να κρατήσει. Και κάνουμε τις αλυσίδες μας. Αυτό πολύ απλά, έτσι. Και ερχόμαστε η αλυσίδα μας. Θα έχει ξεκίνημά της στο μπροστινό μέρος και θα φτάσει πίσω στην πλάτη, έτσι, στο αντίστοιχο σημείο. Το οποίο αντίστοιχο σημείο, για να ξέρετε, είναι πόσες θηλιές. 2, 4, 6, 8 στην ένατη θηλιά. Στην ένατη θηλιά από την πλάτη. Να το γυρίσω λίγο έτσι, για να δείτε. Εδώ, στην ένατη θηλιά από την πλάτη, είναι η αρχική μας αλυσίδα. Πρώτα κάνετε αυτές τις αλυσίδες και μετά ξεκινάτε το βολάν. Αν δεν έχετε κάνει αυτές τις αλυσίδες, δεν μπορείτε να ξεκινήσετε και το βολάν. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι στο live είναι λίγο δύσκολο να δείχνουμε τέτοια κομμάτια τα οποία θέλουν πολύ δουλειά. Είναι πολύ πιο εύκολο να δείχνουμε τσάντες που δείχνουμε κάποιες πλέξεις εύκολες, τα κάνουμε σε μικρά κομμάτια. Προσπαθώ όσο μπορώ να σας τα εξηγήσω τώρα. Λοιπόν, τώρα, το βολάν πώς γίνεται. Το βολάν αποτελείται από 1, 2, 3, 4, 5 σειρές. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν μπορείτε να το κάνετε είτε αν θέλετε όλο ένα άλλο χρώμα, είτε το ίδιο χρώμα, είτε να κάνετε μια παραλλαγή όπως έκανα εγώ. Λοιπόν, στην πρώτη σειρά αυτό που κάνουμε, αν δείτε και εσείς τεντώνω να δείτε, κάνουμε παντού από ένα ποδαράκι. Εντάξει. Στη δεύτερη σειρά κάνουμε ένα μονό, ένα διπλό, θα το δείξουμε κιόλας. Μετά στη τρίτη σειρά ένα στο καθένα. Μετά κάνουμε ένα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα μονά, ένα διπλό. Μετά ένα στο καθένα και μετά πάλι ένα στο καθένα. Τώρα, εάν θέλετε να γίνει πιο φρουφρού, μπορείτε πολύ απλά στην 1, 2, 3, 4 σειρά να κάνετε πάλι ένα μόνο ένα διπλό, αντί για 4 μόνο ένα διπλό, και γίνεται πιο φρουφρού το πλεχτό σας, εντάξει. Λοιπόν, ας δείξουμε λιγάκι πώς βάζουμε την κλωστή μας πάνω στο πλεχτό. Λοιπόν, θα πάρω ένα άλλο χρώμα κλωστής όμως, δώστε μου μισό λεπτάκι. Κάνω με αυτό που κάνω το φόρεμα για λίγο, για να φαίνεται πιο καλά, γιατί έτσι δεν φαίνεται. Με το ίδιο χρώμα κάνουμε, δεν θα φανεί ωραία. Για να δείξουμε πώς πιάνουμε πάνω στο πλεχτό. Εμείς θέλουμε, πες ότι θέλουμε από εδώ να πάει προς τα εδώ, έτσι. Εγώ αυτό που σας είπα που κάνω το διπλώνω, βάζω τα σημαδάκια, okay. Έτσι, για να με βοηθάνε. Λίγο εδώ και βάζω και εδώ πέρα λίγο πιο κάτω, okay. Και τώρα είναι το πλεχτό μου έτσι όμως, εντάξει, και θέλω να πάω από εδώ προς τα εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, πιάνω το πλεχτό μου είτε από εδώ είτε από εδώ, είναι το ίδιο, δεν έχει σημασία. Απλώς θα κοιτάξετε ο τρόπος που πλέκετε, αν πλέκετε από εδώ προς τα εδώ, να πλέξετε το ίδιο και από την άλλη πλευρά, να μπείτε από τη μέσα πλευρά, έτσι. Δηλαδή, πλέκετε από αυτήν τη φορά η πρώτη σειρά σας, η άλλη πλευρά να είναι από την εσωτερική πάλι, έτσι, να μην είναι από εδώ έξω που είναι η μόστρα. Θα το δείτε εσείς, αναλόγως που σας αρέσει. Λοιπόν, έρχομαι εδώ, θα βγάλω τώρα λίγο το σημαδάκι μου. Και πες ότι ξεκινάω από τελείως κάτω. Καταρχήν, μην το ξεκινάτε τελείως κάτω, γιατί πέφτει πάρα πολύ χαμηλά. Εγώ έκανα λίγο το λάθος εδώ και το ξεκίνησα τελείως κάτω. Αφήστε τουλάχιστον ένα ποδαράκι για αέρα. Και έρχομαι εδώ και πιάνω πάνω στο ποδαράκι. Δέστε λίγο, το φέρω λίγο πιο χαμηλά να φαίνεται καλύτερα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, εδώ είναι το ποδαράκι μου. Πάω πάνω στο ποδαράκι, εδώ στο ξεκίνημά του, στην κορυφή. Βάζω την κλωστή, σφίγγω και κάνω δύο αλυσίδες στον αέρα. Εντάξει. Μετά συνεχίζω. Εδώ κρατάω εγώ διπλωμένο για να με βοηθάει να πάω σωστά. Και
Μπαίνω και πιάνω όλο το ποδαράκι, το επόμενο. Μετά πιάνω πάνω στην κορυφή από το ποδαράκι αυτό που μπήκα. Μετά πάω σε όλο το ποδαράκι εδώ. Δηλαδή, ο σκοπός μας είναι να, σε κάθε ποδαράκι να μπαίνουμε στην ουσία δύο φορές. Μία στο μεγάλο του το σημείο, εδώ το φαρδί, έτσι, και μία πάνω στην κορυφή του. Και πάτε είτε λίγο μπροστά είτε λίγο πίσω. Ο σκοπός είναι να πιάνετε δύο κλωστές, μην πιάνετε μία κλωστή και ξεχυλώνει. Αυτό να το προσέχετε για να είναι και σταθερή πλέξη. Έτσι, εδώ παίρνουμε μέσα στο ποδαράκι. Καταλαβαίνετε ότι αλλάζετε σειρά γιατί η σειρά σας φαίνονται εδώ πέρα. Έτσι, ένα εδώ. Εδώ να έχετε και λίγο κενό, μη σας ανησυχεί, αυτό δεν θα φαίνεται καθόλου μετά, γιατί θα πέφτει προς τα κάτω. Ένα και ένα πιο πάνω. Χώρια και μετά να το ράψουμε πάνω. Φυσικά και μπορείτε να το πλέξετε το χώρο και μετά να το βάλετε, εννοείται. Πολύ ωραία η σκέψη σου, Αντωνία. Χαίρομαι γιατί δίνετε πολλές ιδέες και σε άλλες κοπέλες. Κάνει ένα πρόβλημα φυσικά. Και επίσης να ξέρετε τώρα, επειδή αυτό είναι άλλο χρώμα, σας φαίνονται εδώ κάποια κενά. Εδώ πέρα δεν σας φαίνονται κενά γιατί είναι ίδιο χρώμα. Εντάξει, να το ξέρετε. Παίζει τώρα, γι' αυτό και έβαλα και εγώ στην πρώτη σειρά το μπλε. Γιατί και να έχει τα λαθάκια, δεν φαίνονται τα λαθάκια, έτσι. Επίσης, αν θέλετε, μπορείτε αντί για ποδαράκια να το κάνετε με μισά ποδαράκια. Για να σας γίνει πιο σταθερό. Οκ. Okay. Λοιπόν, και πάτε μέχρι το τέλος με αυτόν τον τρόπο. Θα πάμε εδώ. Έτσι, εγώ τώρα μπορεί να έφυγα λιγάκι. Το πιο σημαντικό είναι να τα σημαδάκια σας και να διπλώνετε εδώ το πλεχτό για να σας βγει αυτό το κομμάτι που πηγαίνει έτσι λοξάει η γραμμή σας, να βγει σωστό. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους μπήκατε τώρα. Λοιπόν, μια καινούργια ζακέτα γυναικεία έρχεται, εύκολη, με οδηγίες από το Ravelry που δίνονται δωρεάν. Είναι στα αγγλικά, σας κάνω εγώ τη μετάφραση και θα το κάνουμε σε βίντεο και μου την μπλέκει η Γιωτούλα. Και επίσης θέλουμε να ετοιμάζουμε δύο μπλούζες. Θα δείτε έκπληξη. Χειμερινές. Ετοιμάστε εσείς τα βελονάκια σας. Πάρτε νήματα. Τα χειμερινά τα μπλουζάκια θα γίνουν με το Ελίνα και η ζακέτα με το Ελίνα επίσης. Λοιπόν. Εδώ στο τελείωμα βάζω 2 και ο λόγος που βάζω 2 στο ίδιο σημείο είναι γιατί πέφτει προς τα κάτω και θέλω να είναι λίγο πλούσιο, εντάξει. Συνεχίζετε με τον ίδιο τρόπο μέχρι το τέλος πίσω στην πλάτη σας που τελειώνει εδώ πίσω, έτσι, εδώ που είναι το μανίκι, το, πώς λέγεται, η τυράντα. Και μετά κάνουμε 2 αλυσίδες στον αέρα, γυρίζουμε και τώρα τι είπαμε ότι κάνουμε στη δεύτερη σειρά. Πόσα ποδαράκια, κάνουμε ένα μόνο, ένα διπλό, έτσι, πλέκουμε εδώ ένα ποδαράκι στο ίδιο σημείο, το θεωρούμε σαν διπλό αυτό και συνεχίζουμε ένα μόνο εδώ, ένα διπλό στο επόμενο, 2 δηλαδή στο ίδιο, ένα και ακόμα ένα, εντάξει, λοιπόν, ένα μόνο εδώ και ένα διπλό εδώ. Πάμε για όλη τη σειρά με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσετε στην επόμενη σειρά να πλέκετε ένα ποδράκι στην κάθε θηλιά. Στη μεθεπόμενη σειρά, στην τέταρτη, θα πλέκουμε 4 μόνο ένα διπλό και στις τελευταίες 2 σειρές κάνουμε από ένα ποδράκι στο καθένα. Έτσι. Υπάρχει κάτι που σας δυσκολεύει που θα θέλετε να με ρωτήσετε. Μπράβο, μπράβο, έτοιμα τα έχετε βλουνάκι και τα νήματα, μπράβο. Λοιπόν, αυτό ήταν το σχέδιό μας. Δυστυχώς, όταν έχουμε μεγάλα τέτοια project στα live, δεν μπορεί να είναι τόσο εύκολο το να τα δείξουμε όλα. Και επειδή δεν έχω και το χρόνο να σας κάνω βιντεάκι στο YouTube, προσπαθώ να σας κάνω ό,τι μπορώ για να σας βοηθήσω. Εντάξει. Σίγουρα πρέπει να έχετε τις οδηγίες και τα μέτρα από την κοπέλα που θέλετε να φτιάξετε. Θέλουμε τουλάχιστον περίμετρο στήθους και το ύψος πόσο θέλει από πάνω μέχρι κάτω.
Αν έχετε αυτά τα δύο, είναι πολύ πολύ εύκολο. Πλέξτε απλά ποδαράκια, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι ιδιαίτερο, έτσι. Απλά ποδαράκια, μην αγχώνεστε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Το ποδαράκι είναι κάτι το οποίο το ξέρετε όλες. Πλέξτε με 2,5 βελονάκι ή με 3, αναλόγως πως πλέκετε, και θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, ας γυρίσω την κάμερά μου. Εδώ είμαι. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό live. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε Σάββατο βράδυ live. Θα δείξουμε μια καινούρια τσάντα. Με πάτο μεγαλύτερο από το συνηθισμένο. Μια τσάντα διαφορετική από τις άλλες. Θα τη δείτε πάλι, την κρατάει η Θοδώρα μας. Αύριο νομίζω δεν έχουμε κάτι προγραμματισμένο, εκτός αν κάνω λάθος, έτσι. Ό,τι χρειάζεστε μπορείτε να παίρνετε στο κατάστημα 2341-024-44-7 ή να στέλνετε μήνυμα εδώ στο νήμα Κιλκής, βοήθεια, οτιδήποτε. Εάν χρειάζεστε κάποια σχέδια, κάποια βοήθεια, μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο. Εγώ είμαι συνήθως μετά τις 10 το πρωί στο μαγαζί, τα κορίτσια είναι από τις 9. Αυτά. Αυτό το μαγιό μου... χρειάζεται κορμί, το ξέρω ότι χρειάζεται κορμί, φούλα μου, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το έχουμε όλες όμως, έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τελευταίο, σε αντίθεση με κάποιους άλλους συναδέλφους που κάνουν παράπονο για τις τιμές μου, ότι κάποια προϊόντα τα έχω χαμηλά, θα συνεχίσω να τα έχω χαμηλά, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπορείτε να ψωνίζετε κι εσείς που έχετε οικονομικό πρόβλημα, γιατί κι εγώ έχω περάσει περιόδους πολύ δύσκολες, μα πάρα πολύ δύσκολες, γι' αυτό και η οικογένειά μου, οι γονείς μου και τα αδέρφια μου κι εγώ αναγκαστήκαμε πριν αρκετά χρόνια να φύγουμε στο εξωτερικό. Εάν ήμασταν καλά οικονομικά, δεν θα ξενιτευόμασταν. Και όσοι έχουν ξενιτευτεί, ξέρουν πόσο δύσκολη είναι η ξενιτιά. Όχι ότι η Κύπρος δεν ήταν ένα ωραίο μέρος, μας αγαπήσανε, μας καλοδεχτήκανε, έχουμε κάνει πολύ καλούς φίλους, έχουμε κάνει οικογένεια στην ουσία εκεί. Ο αδερφός μου είναι ακόμα εκεί πέρα, με την ύφη μου, η οποία είναι Κύπρια και είναι ένα καταπληκτικό κορίτσι. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε αυτούς τους κύριους που βρισκόμαστε, θα πρέπει να προσπαθούμε να βοηθάμε όσο μπορούμε. Με το να βάλω 10 και 15 λεπτά λίγο παραπάνω ένα νήμα, δεν σώθηκε η κατάσταση, έτσι. Αλλά σε κάποιους άλλους ανθρώπους, με το να το έχω 10-15 λεπτά φθηνότερο, σώνει την κατάσταση. Αυτά, και επειδή κατανοώ ότι κάποτε και εγώ ήμουν σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, θέλω όσο μπορώ με τον τρόπο μου να βοηθήσω. Εντάξει. Αυτό ήθελα να πω, γιατί το τελευταίο καιρό μου γίνεται ένας πόλεμος για αυτό το θέμα, δεν πειράζει όμως. Αυτά είναι αναμενόμενα και πάντα τα περιμένεις, έτσι. Λοιπόν, τι λέει, ένα λεπτάκι λίγο. Ευχαριστώ πάντα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και όλα, να μου να είσαι καλά. Τώρα που μας ευχάριστη, μας έμαθα πλέκωμα. Αν διδάσκεις μαθηματικά, θα μας έκανες Αϊνστάιν. Σοφία μου, είμαι και καθηγήτρια λογιστικής κανονικά. Λοιπόν, μαθηματικά σας μαθαίνω. Τη μέθοδο των τριών τη μάθατε, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι κανένας δεν ξέρει τη μέθοδο των τριών. Την έχουμε μάθει. Πώς υπολογίζουμε τις θηλιές σας, δεν είναι. Λοιπόν, θα ήθελα να κάτσω να σας μιλάω ώρες, αλλά πρέπει να κάτσω να πλέξω. Γεια σου, Μαρθούλα μου. Να τελειώσουμε και αυτό το φόρεμα, έτσι. Λοιπόν, σας αγαπώ, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, συγγνώμη που το λέω συνέχεια. Ευχαριστώ και εσάς στο YouTube για τα σχόλιά σας, με βοηθάτε και μου δίνετε δύναμη να συνεχίσω, γιατί είναι πολύ λίγος ο χρόνος μου, έτσι. Αλλά δεν μπορώ να μην σας κάνω 2-3 live μες την εβδομάδα, νομίζω ότι κάτι μου λείπει. Μπορεί να κάνουμε και κανένα έκτακτο μες στο μαγαζί. Προσπαθώ να βρω και μικρά πραγματάκια, όπως που σας έκανα για την μπουμπουνιέρα, κάποια άλλα που μπορώ να ψάξω να βρω κάτι μικρό που μπορώ να σας κάνω σαν έκτακτο, έτσι. Λοιπόν, αυτά από μένα. Καλό χειμώνα. Δεν θέλω να μου το λέτε. Με παίρνετε τηλέφωνο και μου λέτε καλό χειμώνα και δεν θέλω. Αλλά τι να κάνουμε. Μπήκε ο χειμώνας δυστυχώς, έτσι. Λοιπόν, αυτά από μένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω πολλές φορές αυτά από μένα, έτσι. Φιλάκια, καλό βράδυ, τα λέμε. Γεια σας.